Έχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Για 10 λεπτά, κύριε Μαδί. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω από το τέλος της ομιλίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από το μήνυμα αισιοδοξίας το οποίο εξέφρασε και από το μήνυμα αλληλεγγύης προς τον συνάδελφό μας κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος έπεσε θύματα μιας άγριας αντικοινοβουλευτικής επίθεσης. Και θα ήθελα με την ευκαιρία να πω ότι κάνουν λάθος όσοι νομίζουν στον τύπο ή στην διανόηση αυτής της χώρας, ίσως και μερικοί σε αυτήν την αίθουσα, ότι το θύμα ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος ή το συγκεκριμένο κόμμα. Το θύμα που εστοχεύεται ήταν ο κοινοβουλευτισμός, η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Και δικαιολογία γι' αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τους φασίστες τραμπούκους. Η αγανάκτηση είναι ένα θέμα, οι αντιρρήσεις και η αντίθεση προς μια ασκουμένη πολιτική είναι άλλο θέμα. Η αδυναμία όμως οποιοδήποτε πολίτη να κυκλοφορεί ελεύθερος στην πόλη χωρίς να υφίσταται επίθεση βάναυση εναντίον της υγείας και της ζωής του από άλλους που υποτίθεται ότι με τον τρόπο αυτόν κάποιο συνέστημα εκφράζουν, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί. Και θα περίμενα συντομότατα οι άνθρωποι αυτοί, όποιοι και αν είναι και όποιο και αν είναι το παρελθόν τους, να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Υπάρχει μία επίθεση εναντίον του Κοινοβουλίου, εναντίον της μεταπολίτευσης, μερικοί λένε. Βλέπουμε και ακούμε και διαβάζουμε διάφορους που λένε ότι στα χρόνια αυτά κατεστράφει η χώρα. Πήγε πίσω. Στα χρόνια αυτά, από το 1974 μέχρι τώρα, 35 χρόνια. Βέβαια, δεν θα σας θυμίσω τι υπήρχε πριν από το 1974. Γιατί όλοι μπορούμε να το σκεφτούμε. Αυτοί που το ζήσαμε, γιατί το έχουμε ζήσει. Αυτοί που δεν το ζήσαν, διότι μπορούν να το διαβάσουν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή αυτή η σκέψη περί της ακαταλληλότητας, ας πούμε, του κοινοβουλευτικού συστήματος και της αβελτηρίας του συνδυάζεται με την οικονομική κατάσταση της χώρας, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τέσσερις δείκτες που δημοσίευσε πρόσφατα ο καθηγητής Πάσχος Μανδραβέλης στην Καθημερινή και πιστεύω είναι χαρακτηριστικοί. Τέσσερις κορυφαίους δείκτες. Το 1974 ο Έλλην πολίτης είχε κατά κεφαλή εισόδημα 2.722 δολάρια. Σήμερα ο Έλλην πολίτης, αυτός που πεινά, που δοκιμάζεται, που χυμάζεται, έχει κατά κεφαλή εισόδημα 31.670 δολάρια. Από 2.722. Αυτό είναι το πρώτο αποτέλεσμα της δημοκρατίας. Το 1974 η Ελλάδα ήταν από την άποψη του συλλογικά παραγόμενου πλούτου 36η στον κόσμο. Σήμερα είμαστε 25η. Παρόλο ότι έχουν προσθεθεί πάρα πολλές καινούργιες χώρες από τότε. Το 1974 ο μέσος όρος ζωής στην Ελλάδα ήταν 73 χρόνια. Σήμερα είναι 79,5. Το 1974 το ποσοστό της απόλυτης φτώχειας, με τα κριτήρια του ΟΗΕ, όχι τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν 23,5%. Σήμερα είναι 5%. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της λιδωρούμενης και συκοφαντούμενης δημοκρατίας. Χωρίς κανείς να υπολογίσει και 35 χρόνια για πρώτη φορά στην ιστορία μας ειρηνικής ζωής με την απόλαυση ολοκληρωμένων δημοκρατικών ελευθεριών, ισότητας των φύλων, ανάπτυξης επαρχίας και εισόδου στη ζωής
στην κοινωνική ζωή και στη δημόσια ζωή μεγάλων στρωμάτων που μέχρι τότε εκρατούνταν στο περιθώριο. Είμαστε υπερήφανοι λοιπόν για τη δημοκρατία μας και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τη δημοκρατία μας. Και πρέπει να την υπερασπίσουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι από το κλίμα της αντιδικτατορικής συνένεσης του 1974 προέκυψε βαθμία μέσα από τη λειτουργία των θεσμών που είχαμε προκρίνει μια συνένεση που οδηγούσε στη συνενοχή μέσα από το άθλιο σύστημα του Σταυρού Προτίμησης. Διαμορφώθηκε μια ατομική και κομματική ψηφοθυρία που έπρεπε να οδηγήσει μοιραία στην αλίευση και στην διατήρηση κομματικής πελατείας. Έτσι συγκροτήσαμε ένα τεράστιο κράτος το οποίο δεν δικαιολογείται σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας, και αυτό το τεράστιο κράτος και το τεράστιο έλλειμμα που η λειτουργία αυτού του κράτους συνεπάγεται μας οδήγησαν στη σημερινή μας θέση. Μια χαρά είναι η Ελλάδα. Και πλουτοπαραγωγικούς πόρους έχει και επιχειρηματίες έχει και έναν σκληρά εργαζόμενο λαό έχει στον ιδιωτικό τομέα. Το πρόβλημά μας είναι πώς θα καταφέρουμε ο δημόσιος μας τομέας να καταναλώνει αυτά που έχει και όχι αυτά που δεν έχει. Να καταναλώνει το χθες και όχι να προξενθεί το αύριο. Αυτή είναι η τεράστια προσπάθεια στην οποία μπορεί να αποδοθεί η χώρα και πρέπει να αποδοθεί. Και αυτή είναι την τεράστια προσπάθεια που προσπαθούμε, κυρίες και κύριοι συντάδελφοι, να φέρουμε σε πέρας. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι παράλληλα υπάρχουν και άλλες συνθήκες. Κατά κάποιο τρόπο οι συγκυρίες δεν είναι ποτέ απομονωμένες. Υπάρχουν τέτοια έτη κρίσης στην ιστορία της ανθρωπότητας, στην ιστορία των λαών, και πιστεύω ότι θα περάσει τα χρόνια αυτό το έτος το φοβερό του 2010 θα μείνει στη συλλογική μας μνήμη με τέτοια μορφή. Καταραίει από ό,τι φαίνεται η παγκόσμια ισορροπία των νομισμάτων, η αμφισβήτηση του δολαρίου από το ευρώ, επισημαίνεται με επιπτώσεις που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προξοφήσουμε. Η είσοδο στην παγκόσμια κατανομή δυνάμεων μεγάλων οικονομικών συγκροτημάτων όπως είναι η Κίνα και η Ινδία. Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η συνέπεια σε 10-20 χρόνια της παρουσίας αυτών των γιγάντων που αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλούς τομείς υποσκελίζουν και την Ευρώπη αλλά σε μερικούς τομείς και την ΗΠΑ. Η Ινδία βαδίζει με τεράστια βήματα προς την παγκόσμια πρωτοπορία σε ό,τι αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την παραγωγή προγραμμάτων. Παραδείγματος χάρη, είναι κάτι που δεν το έχουμε υπόψη μας ή δεν το σκεπτόμαστε. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι ταυτόχρονα με τα οικονομικά του κράτους μας, ταυτόχρονα με την δημοσιονομική ισορροπία, κατέρευσαν στη συνείδηση του λαού οι δομές που τόσα χρόνια είχαμε αρνηθεί να αναθεωρήσουμε. Και πρέπει να προχωρήσουμε ραγδαία. Κάναμε ένα βήμα με τον Καλλικράτη σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Είπε ο κύριος Υπουργός των Εσωτερικών, ο συνάδελφός μου, ο κύριος Γιάννης Δρακούσης, το απόγευμα σήμερα, ότι στο τέλος του έτους που έρχεται θα προχωρήσουμε στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Είμαστε η πρώτη-τελευταία βουλή που προέρχεται από το σύστημα του Σταυρού Προτίμησης. Η πρώτη-τελευταία βουλή δηλαδή που προέρχεται από ένα σύστημα, να μην το κρύβουμε, συναλλαγής και πελατειακής εξάρτησης από τον πολίτη και τον ψηφοφόρο. Αυτά όλα τα συστήματα, όταν συγκροτούνται και σαν συμπληρώνονται, δημιουργούν τα συστατικά μιας εθνικής κρίσης. Ζούμε μια εθνική κρίση. Θα πρέπει να είναι εθνική η προσέγγιση μας. Δεν θα έλεγα πατριωτική, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που ο καθένας από εσάς μπορεί να το συναγάγει ως συμπεράσμα. Θα έπρεπε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κάτσουμε στον χρόνο που έρχεται να δούμε τις ισορροπίες που απομένουν. Αυτές που συζητάει η προηγμένη ανθρωπότητα. Την ισορροπία ανάμεσα στο σήμερα και το αύριο. Τα τεράστια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, παραδείγματος χάρη, με μειωμένη γεννητικότητα και την ανισορροπία που αυτόματα προκαλείται και που δεν μπορεί να επιλυθεί με καλές προθέσεις.
να προχωρήσουμε στην αμφισβήτηση της ανισορροπίας ανάμεσα πλούσιους και φτωχούς. Καλή είναι η ανάπτυξη. Όλοι μπορούμε να βγούμε μια μεταξωτή σημαία στους δρόμους και να κραυγάζουμε ανάπτυξη-ανάπτυξη. Αλλά ανάπτυξη σημαίνει ανισότητες. Η στασιμότητα διατηρεί τα πράγματα όπως είναι. Η ανάπτυξη οδηγεί σε μεγαλύτερες ανισότητες. Χρειάζεται μια πολιτική. Τελειώνω αμέσως. Μια πολιτική απάμβλησης των ανισοτήτων, λοιπόν, ανάμεσα στους εργαζόμενους των διαφόρων κατηγοριών που δεν αντιστοιχούν σε αυτούς που υπήρχαν στο παρελθόν. Και το τρίτο είναι βέβαια η ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και στη φύση. Η ανάγκη να προοδεύσουμε σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία και την ουσία της μεταποίησης που στη χώρα μας υστερεί, ενώ ταυτόχρονα δεν θα παραβιάζουμε το φυσικό μας περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ευχαριστώ.